Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. 1η Οκτωβρίου σήμερα, καλό μήνα σε όλους. Ένας μήνας που μπαίνει με καθαρά φθινοπορεινή διάθεση, όχι μόνο λόγω καιρού, αλλά και των φορολογικών επιβαρύνσεων που έπρεπε να ανταποκριθούμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας που πέρασε. Φόροι που ωστόσο, όσο δεν μειώνονται οι κρατικές δαπάνες και δεν έρχονται επενδύσεις, δεν θα μειωθούν ποτέ. Το παράδοξο του ελληνικού ή το ελληνικό παράδοξο είναι μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Διανύσαμε λοιπόν μία εβδομάδα που το ελληνικό δεν έφυγε ούτε μία ημέρα από την ειδησιογραφία. Ναι, η επένδυση θα γίνει, με κατανόηση όμως των προβλημάτων από όλες τις όψεις τους. Μετά από έντονο παρασκήνιο, αναβλήθηκε για τρίτη συνεχόμενη φορά η συνεδρία του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, το οποίο καλείται να γνωμοδοτήσει για το αρχαιολογικό ζήτημα που έχει προκύψει αναφορικά με την επένδυση. Τίποτα δεν είναι που να ευνηδιάζει τους επενδυτές για το ελληνικό. Όλα ήταν γνωστά. Ζητάμε από το Υπουργείο Πολιτισμού να αποφασίσει το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο όπως ορίζει η διαδικασία. Την κήρυξη του αρχαιολογικού χώρου. Εάν η κυβέρνηση επιμείνει στην παράκαμψη του αρχαιολογικού νόμου, τότε θα πρόκειται για ένα έγκλημα σε βάρος του πολιτισμού και της ιστορίας μας. Οι αρχαιολόγοι σήμερα δίνουν μια μάχη υπεράσπισης ταυτότητας αυτής της χώρας και δεν μπορεί καμιά πολιτική σκοπιμότητα να μηδενίζει το έργο τους. Είναι σε αδυναμία να προχωρήσει την εμβληματική επένδυση στο ελληνικό. Οποιαδήποτε απόφαση και να πάρει το ΚΑΣ επί του συγκεκριμένου θέματος δεν εμποδίζει σε τίποτα την υλοποίηση του έργου.